Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Ο δρόμος προς την κάλπη», όπου η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας δίνει το βήμα στους 40 συνδυασμούς και στους εκπροσώπους τους, για τους οποίους ο Άριος Πάγος άναψε το πράσινο φως για την κάθοδό τους στις ευρωεκλογές. Μετράμε ήδη αντίστροφα 10 μέρες για τις 26 Μαρτίου και καλωσορίζουμε αμέσως στο στούντιο, εδώ στο Ραδιομέγαρο, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Είστε επικεφαλής του συνδυασμού Οικολογία Πράσινη Ελληνική. Διεκδικείτε την ψήφο μας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είστε πρώην Ευρωβουλευτής από το 2012 μέχρι το 2014. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δράσεις του σας είναι οικίες. Κατεβαίνετε με ένα νέο συνδυασμό, τον οποίο δημιουργήσατε το 2014 μετά την παραίτησή σας από τους οικολόγους πράσινους, και στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 γράψατε ένα ποσοστό στο 0,5%. Οπότε με αυτό το δεδομένο θέλω να σας ρωτήσω ρεαλιστικά, ο πύχης σας για αυτές τις ευρωεκλογές ποιος είναι? Ο πύχης προφανώς είναι να μπορέσουμε να εκλέξουμε η πράσινη αλληλεγγύη, πράσινο από την Ελλάδα, πράσινο ευρωβουλευτή, άντρα-γυναίκα, να μπορούμε να είμαστε στην ομάδα των πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορούμε να επηρεάσουμε εξελίξεις σε ένα πολύ κρίσιμο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί η σοβαρότητα και η κρισιμότητα των ευρωεκλογών. Και είπατε μόλις πριν λίγο ότι έχουμε 10 μέρες μπροστά. Η ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο ήταν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κυρίως επικρατεί μια τρέλα στα τυπογραφεία, στα βιβλιοδετεία. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, που είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές για τα επόμενα 12 χρόνια. Γιατί, θα σας βάλω κατευθείαν στο θέμα. Να. Σήμερα, ίσως έχετε ακούσει ότι τρεις χώρες ήδη, δύο χώρες και μία πρόκειται να το κάνει, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης λόγω της οικολογικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ένα μεγάλο παγόβουνο από το πιο σταθερό κατέρευσε. 500 περιφέρειες έχουν κηρύξει οικολογική και κλιματική κατάρρευση. Άρα, καταρχήν, οι εκλογές αφορούν τη στρατηγική για το κλίμα. Έχουμε μόλις 12 χρόνια να αλλάξουμε τα πάντα. Ήμουνα στην Κρήτη περιοδία σε διάφορες περιοχές και συζητάγαμε με δημάρχους και με πολίτες. 12 χρόνια χρειάζεται για να πάρει κάποιος άδεια να φτιάξει ένα σχολείο. Και εμείς πρέπει στα 12 χρόνια να αλλάξουμε τα πάντα. Στην οικονομία, στην κοινωνική οργάνωση, στην οργάνωση των πόλεων, στο ενεργειακό μοντέλο. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί και φοβάμαι ότι είναι μία επίφαση ότι συμμετέχουμε σε ευρωεκλογές, αλλά δεν γίνεται συζήτηση. Mm-hmm. Τα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει προγράμματα και τσακώνται για το αν θα είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης αυτοί που θα δώσουν το πολιτικό μήνυμα ή θα κερδίσουν εντυπώσεις, ενώ είναι πολύ σημαντικό ποιο θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα 5 χρόνια. Ποιοι θα είναι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες εξουσίες, ποιες πολιτικές θα έχουμε στην Ευρώπη. Αναφέρεστε σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα της οικολογίας που μας αφορούν όλους, αφορούν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Θεωρείτε όμως ότι επειδή παραδοσιακά οι ευρωεκλογές έτσι συνάδουν και με μία πιο χαλαρή ψήφο, κακά τα ψέματα, ή είναι ακόμα και μία ψήφος διαμαρτυρίας συνήθως, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια αντίληψη του ψηφοφόρου για την Ευρωκάλπη σε εσάς, στα μικρότερα κόμματα και εν προκειμένου στο δικό σας κόμμα, θα δώσει μια όθηση για να μπορέσετε να αναπτύξετε αυτές τις δικές σας πολιτικές στον τομέα της οικολογίας? Υπάρχει μια παρανόηση, νομίζω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα διακοσμητικό όργανο και απλώς βγάζει ψηφίσματα. Mm-hmm. Εγώ, επειδή το έχω ζήσει, όπως είπατε, ως ευρωβουλευτής στην ομάδα των Πράσινων, είδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίοδο που ήμουνα είχε ξεκινήσει και είχε αποφασιστικές αρμοδιότητες για συνομοθεσία. Δηλαδή, νομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο, πρέπει να συναποφασίσουν δηλαδή για το 80% των σημαντικών πολιτικών αποφάσεων. Δεν είχε αρμοδιότητες για κοινωνική πολιτική, για παιδεία, για δημοσιονομικά. Στην πορεία όμως και στην περίοδο που ήμουν εγώ, κέρδισε περισσότερες εξουσίες και για τα δημοσιονομικά. Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε μία σημαντική έκθεση πράσινη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ συμμετείχα στη διαδικασία για να κρίνουμε την πολιτική της Τρόικα και την ίδια την Τρόικα. 13 Μαρτίου του 2014, ένα εξαιρετικό κείμενο ψηφίστηκε από πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όχι όμως από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που προέβλεπε πώς πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο η δημοσιονομική εξυγίανση, ώστε να μην παραβιάζονται ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι αντιφατικές οι πολιτικές, δηλαδή ερχόμαστε και έχουμε λιτότητα σε αντίθεση με άλλα δικαιώματα, mm-hmm. σε αντίθεση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ή με κοινωνικά κεκτημένα, και πρότεινε ένα σύστημα διαλόγου ώστε να αναθεωρηθούν οι πολιτικές, να διαλυθεί η Τρόικα και να δημιουργηθεί μια επιτροπή υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτά όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν το πολιτικό σύστημα από τα κόμματα εδώ πέρα. Μιλάμε στα μέσα της κρίσης. Η κουβέντα ήταν εντελώς αλλού. Και πολλές φορές είχα την εντύπωση, ενώ ήμουν ευρωβουλευτής, ότι αγνοούσαν τα ευρωπαϊκά εργαλεία που υπήρχαν για να βελτιώσουμε τις πολιτικές που σε πολλά σημεία ήταν προφανώς αποτυχημένες. Η εξυγίανση έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο. Μέσα από κοινωνική καινοτομία, μέσα από πράσινη καινοτομία. Πράγματα που ερχόντουσαν στο κοινοβούλιο Μπαρόζο την εποχή εκείνη και έλεγε το μέλλον είναι η πράσινη οικονομία, το μέλλον είναι η καινοτομία. Στην Ελλάδα όμως εφαρμόζεται ένα σύστημα περικοπών. Και εκεί πολλές φορές υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση και δικές μου παρεμβάσεις και της άλλης και της υπόλοιπης ομάδας. Άρα ξέραμε τα εργαλεία, όμως δεν είχαμε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε η πολιτική δύναμη που θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, αυτό είναι πολύ κρίσιμο γιατί το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συγκροτήσει μια νέα κοινωνική πολιτική. Μιλάμε για τον κοινωνικό πυλώνα, δηλαδή μιλάμε για θέματα που αφορούν τις κοινωνίες. Αν υπάρχει ισχυρή πίεση για ένα ισχυρό κοινωνικό πυλώνα, αυτό σημαίνει ότι θα βελτιωθεί και η συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκούν τα χρήματα. Χρειαζόμαστε και πιο συνεκτικές κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες, επειδή μιλάμε και για επίκαιρα θέματα τώρα, να μην στηρίζονται κυρίως στα επιδόματα, αλλά να στηρίζονται σε κοινωνικές επενδύσεις. Ένας παππούς, μια γιαγιά, δεν νομίζω ότι το όνειρό τους είναι να έχουν μια σύνταξη μόνο και στα παιδιά να δίνουν ένα φιλοδόρημα για ένα χαρτζιλίκι για να πάνε στο καφενείο. Θα θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μπορούν να έχουν δουλειά, να έχουν αξιοπρέπεια, να μπορούν να βρίσκουν δουλειές που να είναι με τα προσόντα που έχουν, όχι να τα βλέπουν να φεύγουν. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε πάρει λάθος όλη την πολιτική στην Ελλάδα. Συζητάμε ακόμα με όρους δεκαετίας. Άρα, λέτε όμως ακόμα και για το δικό σας κόμμα ότι η οικολογία δεν είναι στενά μία οικολογική δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρόκειται για μία βεντάλια δράσεων ευρύτερης πολιτικής. Βέβαια, νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι η οικολογία αναδιατάσσει την αντίληψη που είχαμε για την οικονομία και για την κοινωνική οργάνωση. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η κλιματική αλλαγή προϋποθέτει ότι θα αλλάξουμε όλο το οικονομικό μοντέλο, όλο το ενεργειακό μοντέλο. Άρα, μπορεί να ξεκινάμε από ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά όμως σήμερα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι κατεξοχήν κοινωνικό. Δηλαδή, ο πλανήτης με τη μία ή με την άλλη μορφή θα επιβιώσει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να επιβιώσει η ανθρώπινη κοινωνία και αν μπορούμε να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας. Ξέρετε, όταν βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικοί φορείς και λένε πλέον ότι κινδυνεύει με κατάρρευση ο πολιτισμός μας. Ο ΙΕ το λέει, παράδειγμα, το πρόγραμμα του ΙΕ για το περιβάλλον, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Δηλαδή, δεν έχουμε, το παίρνουμε λίγο αψήφιστα στην Ελλάδα. Σήμερα δεν κινδυνεύει απλώς το περιβάλλον ή θα έχουμε λίγο πιο ψηλή θερμοκρασία. Κινδυνεύει η κατάρρευση ένας πολιτισμός ολόκληρος. Να αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που πάλι δεν επηρεάζει την οικονομία. Οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα έχουν αποτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδική έκθεση στα 750 δισεκατομμύρια μέσα στον αιώνα που διανύουμε. Δηλαδή είναι 2,5 φορές το χρέος που έχουμε, το δημόσιο χρέος. Άρα δεν πρόκειται πλέον, δεν θα έχουμε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, λίγο, θα έχουμε περισσότερες βροχές, λιγότερες βροχές. Μιλάμε για τον ίδιο τον πυρήνα του πολιτισμού μας, όπως τον ξέραμε τουλάχιστον. Γι' αυτό βλέπετε εκατομμύρια παιδιά να διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για να πάρουμε μέτρα τώρα. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα στα επόμενα 10 χρόνια αφορά το πώς θα ζήσουν οι γενιές τα επόμενα 100.000 χρόνια. Και εμείς συζητάμε ακόμα εντελώς δευτερεύοντα πράγματα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μέχρι τότε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας κτλ. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε σήμερα οι πολίτες και στο επίπεδο των πολιτικών και στο επίπεδο της καθημερινότητας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν αλλάξουμε και πολιτικές και καθημερινές συμπεριφορές. Αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο ώστε να επωφεληθούν και οι κοινωνίες και οι πολίτες. Δηλαδή, αλλάζοντας την οικονομία, σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τα παιδιά που έχουν σπουδάσει. Δηλαδή, τι έχουν σπουδάσει τα παιδιά σήμερα? Πολυτεχνία, πανεπιστήμια. Έχουν γνώσεις οποίες τις προσφέρουν κάπου αλλού. Έχουν φύγει 600.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι κυρίως αυτοί που είναι μορφωμένοι, που έχουν ικανότητες, δεξιότητες και πάνε σε άλλες χώρες από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την Αυστραλία και εκεί αμέσως ενσωματώνονται στο οικονομικό μοντέλο και αποκτούν ρόλους διευθυντικούς. Πολύ συχνά βλέπουμε αυτά τα άτομα. Και εγώ ως ευρωβουλευτής έβλεπα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που, αν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν άνεργοι ή θα μπορούσαν να παίρνουν, ξέρω, 300-500 ευρώ ή να δουλεύουν σε ένα καφενείο. Δεν είναι κακό. Απλώς λέω ότι αν έχεις σπουδάσει ενέργεια, θα πρέπει να δουλέψεις στον τομέα της ενέργειας. Αν έχεις σπουδάσει υπολογιστές, θα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ακόμα και από εκεί. Να αξιοποιηθείς το κομμάτι για το οποίο έχεις αφιερώσει τόσο πολλά χρόνια και τόσο πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό λοιπόν τώρα, πολιτική για τους νέους ανθρώπους. Αλλά
αλλάζει και όλος ο χαρακτήρας της οικονομίας, γιατί η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί καινούργια φαινόμενα. Εάν δεν έχουμε προτάσεις για το πώς θα ρυθμίσουμε τα θέματα της παγκοσμιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αδύνατο να τα επιλύσουμε. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το σταθερό ωράριο σε μια σταθερή, σε ένα σταθερό γραφείο, σε μια σταθερή βιομηχανία, αλλά δουλεύουν σε διαφορετικές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χωρίς δικαιώματα. Για το δικό σας κόμμα, εφόσον διεκδικείτε την ψήφο στις ευρωεκλογές, σημαίνει ότι διεκδικείτε και να έχετε μία φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να είναι δυνατή αυτή η φωνή, για να υπάρχει αυτή η φωνή, χρειάζονται συνεργασίες. Γιατί δεν είστε ακόμα τουλάχιστον τυπικά μέλη, έτσι δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα απλά διαδικαστικό ή θεωρείτε ότι η έλλειψη μιας τέτοιας φραγίδας θα μπορούσε να είναι τροχοπέδι σε συνεργασίες ή σε συμπράξεις? Κοιτάξτε, καταρχήν, όταν πάει κάποιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντάσσεται στις πολιτικές ομάδες. Δηλαδή, αν εμείς εκλέξουμε ως πράσινη αλληλεγγύη κάποιον ή κάποιος, κάποια ή κάποιες ευρωβουλευτές, τότε αυτομάτως εντάσσεται στην ομάδα των πράσινων. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν σφραγίδα για να είσαι εκεί πέρα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν εκλέχτηκαν με πράσινα κόμματα, αλλά στην πορεία εντάχθηκαν στην ομάδα των πράσινων. Για να είναι όμως δυνατή η φωνή, δεν χρειάζεται. Βεβαίως, τώρα λέτε το προκαταβολικό. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, βεβαίως, έχουμε κάνει αίτημα, έχουμε κάνει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Η διαδικασία είναι μακροχρόνια όμως. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος ότι αν έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, την επόμενη μέρα θα είμαστε και με τη σφραγίδα. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, δεν θα ψηφίσει κανένας άνθρωπος επειδή θα έχουμε μια σφραγίδα ή δεν θα έχουμε μια σφραγίδα των Ευρωπαίων Πράσινων. Mm-hmm. Γιατί είμαστε πράσινοι, είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σταθεροί στις πράσινες πολιτικές και πολιτικές με αξίες και με ήθος. Δηλαδή δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι πήγαμε, ανταλλάξαμε, αν θέλετε, τη σφραγίδα για να πάρουμε μια καρέγκλα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε διατηρήσει, και αν δείτε το ψηφοδέλτιο, πράσινη μα μικρογιώτα, oy.gr, θα δει κανείς ότι είναι άνθρωποι που είναι ενεργοί πολίτες με δυνατότητες. Και αν παίζαμε στο παιχνίδι των μεταγραφών που είναι τώρα, θα μπορούσαν πολλοί από εμάς να έχουν και βουλευτικές έδρες και υπουργικές έδρες ή στελέχη κτλ. Το σημαντικό όμως είναι να μπορείς να έχεις μια πράσινη πολιτική που κινητοποιεί τους πολίτες, δεν αποκλείει τις συνεργασίες, αλλά αυτές πρέπει να γίνονται πάντα στη βάση ενός προγράμματος, όπως γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Βερολίνο, παράδειγμα, υπάρχει συνεργασία σοσιαλδημοκρατών, πράσινων και αριστεράς. Είναι 255 σελίδες η συμφωνία, αναλυτική, με εργαλεία πολιτικά, με δεσμεύσεις, με οικονομικά εργαλεία, με συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Όχι, βγαίνει κάποιος, υπόσχεται κάτι, μετά πηγαίνει, κάνει κάτι άλλο. Μετά υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες δεν έχουν καμιά πολιτική βάση. Ξέρετε, με τον φίλο μου, τον Σβέν Γκίγκολτ, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα πράσινων από τη Γερμανία στην Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών mm-hmm. Υποθέσεων, συζήτηκα μια φορά ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν ακόμα, αλλά δεν πιστεύουν το πρόγραμμα του κόμματος. Το κόμμα πράγματι αλλάζει πρόγραμμα και μετά θέλουν να τιμωρήσουν αυτό το κόμμα και ψηφίζουν κάτι άλλο. Και μου λέει, μα πώς είναι δυνατόν να μην πείθονται από το πρόγραμμα και να ψηφίζουν κάτι εναντίον κάτι άλλου? Μα αυτό έχει συμβεί τα τελευταία πολλά χρόνια. Σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρετε, θέλω να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Μιλάμε για οικολογία, δηλαδή ο βασικός άξονας είναι δράσεις οι οποίες αφορούν την οικολογία. Δεν μπορεί να πει κανείς όχι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα λέει ότι ναι, θέλω να υποστώ όλες τις συνέπειες που έχει η κλιματική αλλαγή, θέλω να υποστώ τις συνέπειες και τις επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Όμως όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, το αποτύπωμα είναι πολύ μικρό σε σχέση με την όλη θεωρία. Δηλαδή στις ευρωεκλογές του 14, 0,5, στις εθνικές του 15 που κάνατε αυτή τη σύμπραξη με τη Δημοκρατική Αριστερά, που ήταν επικεφαλής ο συγγραφέας ο Βασίλης Βασιλικός, 0,48. Mm-hmm. Απέχει πάρα πολύ, καν από το 3% της εισόδου στη Βουλή. Ναι, βεβαίως, και πριν από το 2009 όταν εκλέξαμε με το παλιό σχήμα ευρωβουλευτές, ήμασταν πάρα πολύ, σε πολύ μικρό ποστό. Κοιτάξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως αυτά τα χρόνια άλλαξαν δραματικά κάποια πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα το θέμα του κλίματος και η πράσινη πολιτική είναι στο κεντρικό επίπεδο. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα εμφανίζεται πρώτο κόμμα στο Βέλγιο η πράσινη. Mm-hmm. Στη Γερμανία εμφανίζονται κοντά στο 20%. Στη Γαλλία εμφανίζονται γύρω στο 10-11%. Στη Φιλανδία μόλις πριν από λίγο πήραν γύρω στο 11%. Αυτό αφορά όμως το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό το αποτύπωμα. Όχι, γιατί θεωρείτε? Δηλαδή, να το πω απλά, φταίνε οι άλλοι ή φταίτε κάπου κι εσείς? Προφανώς φταίμε κι εμείς, γιατί δεν αποδείχτηκε μακροχρόνια ότι όλοι οι άνθρωποι δεσμεύονται σε μια πολιτική αξιών, σε μια πράσινη πολιτική, η οποία υπερβαίνει το προσωπικό, την προσωπική καρέγκλα και το, αν θέλετε, στην ιστορία του πράσινου χώρου, έχουμε 3-4 φορές δεχτεί προτάσεις να λάβουμε μια έδρα
πολιτικός χώρος. Επιμέναμε πάντα, εκτός από την τελευταία φορά που νομίζω δεν έγινε αυτό, επιμέναμε πάντα να υπάρχει μια αναλυτική προγραμματική συμφωνία και τα άλλα κόμματα δεν το δεχόντουσαν. Θυμάστε και τη ζήτηση που έγινε στη Γερμανία, που οι πράσινοι ξεκίνησαν μια αναλυτική προγραμματική συμφωνία. Στο τέλος όμως αυτή δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, γιατί τα άλλα κόμματα δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μια συμφωνία, σε μια συνεργασία όπου θα αλλάξουμε εμείς χωρίς να αλλάζει τίποτα στην πολιτική. Στα κοινωνικά θέματα, στα οικολογικά θέματα, στα θέματα της οικονομίας πρέπει να μετακινηθούμε, γιατί όχι επειδή το λέμε μόνο εμείς, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει εκλεγεί μερικά χρόνια πριν, μιλούσε για οικολογικά θέματα. Το πιο χειρότερο πρόγραμμα για το κλίμα είναι σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση, που είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια αριστερή κυβέρνηση, με παρουσία σε εισαγωγικά ενός οικολογικού κόμματος. Και όμως, αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα επικρίνεται σφόδρα από τα οικολογικά, ψυχολογικές οργανώσεις, αλλά και ρεαλιστικά δεν είναι καμία στρατηγική. Ενώ ξέρουμε ότι θα πληγεί πολύ η χώρα μας και θα έπρεπε να πρωτοστατεί όχι μόνο για κλιματικούς λόγους, αλλά για λόγους οικονομίας. Δηλαδή, ποιο νόημα έχει να επενδύεις, να κάνεις εξορίξεις πετρελαίου, όταν ξέρουμε ότι αυτή η οικονομία πρέπει να τελειώσει το 2030. Δηλαδή, θα επενδύσουμε για μια οικονομία που τελειώνει. Εάν είχατε εσείς ένα μαγαζί, θα ανοίγατε ποτέ ένα μαγαζί ως ένας απλός άνθρωπος, χωρίς πολλή γνώση? Ένα μαγαζί, όταν ξέρατε ότι τα προϊόντα αυτά αύριο θα απαγορευτούν ή θα εγκαταληθούν, δεν έχει πελάτες δηλαδή. Όταν λοιπόν αποσύρονται η εκκλησία, οι μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, αποσύρουν τα κεφαλαιά τους από τις πετρελαϊκές βιομηχανίες, είναι σήμερα στα δικαστήρια η ExxonMobil και άλλες, με απαιτήσεις πολιτών για δισεκατομμύρια λόγω της κλιματικής καταστροφής που έχουν προκαλέσει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να επενδύσουμε σε μια τέτοια τεχνολογία που θα στραφεί εναντίον αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μας συμφέρει. Για το πετρέλαιο, ποιος θα το κερδίσει? Θα το κερδίσουν τα έσοδα του πετρέλαιου, θα το κερδίσουν μεγάλες βιομηχανίες. Αλλιώς όλες οι άλλες χώρες θα ήταν πολύ πλούσιες αν είχαν πετρέλαιο. Και όμως δεν είναι, δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς λοιπόν πού πρέπει να επενδύσουμε? Σε αυτόν τον τρόπο, με συμμετοχή των πολιτών, σαν νόσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή θα μπορούσαμε τα νησιά, οι πολίτες εκεί να κάνουν τις επενδύσεις, να παράγουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ένα ποσό να το πουλάνε στην υπόλοιπη χώρα, να φορτίζουν τα πλοία στο μέλλον με ανανεώσιμη ενέργεια, με υδρογόνο κτλ. Θα μπορούσαμε τα οχήματα να κινούνται με ανανεώσιμες πηγές. Αυτό σημαίνει αμέσως εξοικονόμηση πάνω από 20 δισεκατομμύρια που δίνουμε σήμερα για πετρέλαιο. Αντί να κόβουμε συντάξεις, μισθούς, αντί να κόβουμε το κοινωνικό μοντέλο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό και με τους πόρους που θα είχαμε από το ενεργειακό κομμάτι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κοινωνικές επενδύσεις. Εγώ είμαι στον ενεργειακό συνεταιρισμό στη ΣΥΦΝΟ, προσπαθούμε στο φορέα που είμαι να προωθήσουμε τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, αλλά υπάρχουν λύσεις οι οποίες αλλού είναι mainstream. Δηλαδή, όταν έχουμε 2.500 συνεταιρισμούς ενεργειακούς στην Ευρώπη, ένας από αυτούς έχει κεφάλαια 55-60 εκατομμύρια από τη συμμετοχή 60.000 ανθρώπων που βάζουν ένα χιλιάρικο, καταλαβαίνετε πώς θα άλλαζε πλήρως το μοντέλο. Σήμερα, εμείς, άμα πάμε στην τράπεζα, δεν μας δίνει κανένας δάνειο. 20-30.000, και εγώ σε κοινωνικές δράσεις, κοινωνική επιχείρηση που είμαι, πάμε στην τράπεζα και λέει: α, δεν έχετε κέρδη. Μα έτσι μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία? Παρόλο ότι έχουν πάρει οι τράπεζες δισεκατομμύρια δημόσιο χρήμα και έχουν πάρει και ειδικά κεφάλαια για να χρηματίσουν την πραγματική οικονομία. Σήμερα όμως οι τράπεζες, με εξαίρεση τουλάχιστον τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτης, που είναι εξαιρετικό παράδειγμα, σήμερα οι τράπεζες δεν δίνουν στην πραγματική οικονομία εκτός αν έχεις κέρδη τα προηγούμενα χρόνια, σε μια περίοδο κρίσης. Δηλαδή, αφορά αυτό το 5%, το 10% της οικονομίας και όλοι άλλοι τα κάνει το 90%. Θέλω να επιμείνω όμως, κύριε Χρυσόγυρε, γιατί μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Διεκδικείτε την ψήφο του λαού στις 26 Μαρτίου. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε είναι θέματα τα οποία μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς και διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, είναι θέματα τα οποία υπάρχουν, θέματα τα οποία έχετε πει, έχετε ξαναπεί και πολύ λίγος κόσμος μπορεί να βρεθεί και να έχει μία αντίθετη άποψη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τον πλανήτη. Δεν υπάρχει το αποτύπωμα όμως στην κάλπη. Θεωρείτε ότι συνθλίβεστε σε ένα μονοπόλιο των μεγάλων κομμάτων? Θεωρείτε ότι ίσως τα μηνύματα τα οποία εκπέμπετε δεν περνάνε για κάποιο λόγο στο ακροατήριο? Δεν είναι εκπαιδευμένο το ακροατήριο? Δεν τα περνάτε εσείς τα μηνύματα σωστά? Εντάξει, μπορώ να αναγνωρίσω και δικά μας λάθη, με την έννοια ότι αυτά που στήσαμε πριν, παράδειγμα, έχουμε τους οικολόγους πράσινους, πήγανε σε μια κυβέρνηση. Ο κόσμος τι βλέπει? Βλέπει ότι δεν επηρεάζουν, ότι κρατάνε μια καρέγκλα εκεί πέρα. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει. Δεν έχει δηλαδή, όπως βλέπουν στη Γερμανία, παράδειγμα, οι πράσινοι να μπαίνουν σε μια κυβέρνηση, αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι ορατό αυτό. Εδώ αυτό δεν είναι ορατό.
Έτσι, ακόμα και αν πει κάποιος ότι πέτυχαν κάτι, η κοινωνία τι καταγράφει, τις δηλώσεις ενός υπουργού που λέει ότι φταίνει οι πολίτες γιατί χρησιμοποιούν το πετρέλαιο όταν ρυπάνθηκε ο Σαρωνικός. Βλέπουν ένα υπουργό να λέει ότι θα νομοποιήσουμε τις οικιστικές πυκνώσεις μέσα σε δασικές περιοχές, ενώ λέει ότι είναι οικολόγος. Βλέπει, ας πούμε, να συγκρούεται με τις οργανώσεις για τα ζώα. Πώς λέει, και αυτοί τώρα τι κάνανε, πήγαν εκεί πέρα, τακτοποιήθηκαν, βολεύτηκαν, διόρισαν τους δικούς τους. Αυτή είναι μια εικόνα απαξίωσης γενικά. Όλο το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί σήμερα. Εμείς έχουμε δείξει όμως ότι κρατάμε μια πολιτική αξιών. Αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Εγώ χαίρομαι γιατί όταν γυρνάω στον δρόμο, οι άνθρωποι μου χαμογελάνε, μου λένε μπράβο, σε εκτιμάμε. Δεν έχω δηλαδή κανένα άγχος να είμαι επαγγελματίας πολιτικός, γιατί έχω στη ζωή μου δραστηριότητες. Νομίζω ότι αν δει κάποιος το ψηφοδέλτιο όμως, θα δει ότι όλο το ψηφοδέλτιο είναι έτσι. Δεν είναι εξαίρεση κάποιος. Το δεύτερο όμως είναι ότι πραγματικά η πολιτική συζήτηση είναι τρομακτική στην Ελλάδα. Είναι τρομακτική γιατί δεν συζητάμε τα σοβαρά θέματα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα της συντάξης. Και για τις ευρωπαϊκές εκλογές δεν συζητάμε και τόσο για την Ευρώπη, Βίως. Όσο συζητάμε πάντα με μια εσωτερική ατζέντα, ναι, για τις εθνικές. Ακόμα και αυτά που λέει, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι λένε: μα εγώ έχω τώρα το πρόβλημα της σύνταξης. Έχω το πρόβλημα της ανεργίας. Τι μου λες, ευρωεκλογές. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί αυτό, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι αυτή που μπορεί να δώσει λύσεις. Δηλαδή, ακούω και ακόμα και από πανεπιστημιακούς να λένε: μωρέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες. Είναι τέλος λάθος. Δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσαμε μάχες να υπάρχει αυξημένος προϋπολογισμός για τους νέους ανθρώπους, να γίνουν επενδύσεις στους νέους ανθρώπους, να μπορούν να έχουν πρόσβαση κεφάλαια. Και ερχόντουσαν οι κυβερνήσεις και κόβανε τον προϋπολογισμό για τους νέους. Αλλά ποιος έμαθε τελικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδινε μάχες για τους νέους, ενώ ερχόντουσαν οι κυβερνήσεις και συστάγανε αν θα πάρουν 500.000 ή 1 εκατομμύριο ή 5 εκατομμύρια παραπάνω. Mm-hmm. Σας αναφέρω, ο προϋπολογισμός δύο φορές είχε απορριφθεί, επειδή ήταν προϋπολογισμός για την Ευρώπη, όχι προϋπολογισμός για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Δεν είχαμε προϋπολογισμό που να επιλύει τα προβλήματα της Ευρώπης. Την οικονομική κρίση, τη λιτότητα, την ανεργία των νέων. Και εμείς δίναμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η συζήτηση στην Ελλάδα ήταν αλλού για αλλού. Και τώρα ακόμα, λέω το παράδειγμα με τα σποτ και με την αντιπαράθεση. Να. Υπάρχει κανένας που μπορεί να διαβεβαιώσει ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια? Είναι τα χρήματα που χρειάζεται το ασφαλιστικό σύστημα είναι περισσότερα από ό,τι είναι για το χρέος. Αυτό λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα για να υπάρχει και το ευρωπαϊκό μοντέλο για να διατηρηθεί, θα πρέπει να βρούμε εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό σήμερα η συζήτηση πάει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, να σκέφτεται ο άλλος στη σύνταξή του, αλλά να σκεφτεί ότι για να την έχει και μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια και το παιδί του και το εγγόνι του, πρέπει να πάμε σε καινούργια μοντέλα που θα έχουμε πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να περιορίσουμε, παράδειγμα, τη μετακίνηση των κεφαλαίων, η οποία είναι κερδοσκοπική πολλές φορές, χωρίς να παράγει τίποτα. Να βρούμε νέους πόρους χωρίς νέες φορολογίες. Να μεταφέρουμε τη φορολογία από την εργασία που είναι σήμερα σε αντιοικολογικές ή αντικοινωνικές δραστηριότητες. Και αυτά τώρα έχουν γίνει mainstream. Δηλαδή, βλέπετε ότι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα υποστηρίζουν. Κάποτε ήταν πράγματα τα οποία τα λέγαμε εμείς οι πράσινοι. Σήμερα δεν τα λέμε απλώς οι πράσινοι αλληλεγγύοι, τα λένε διεθνείς οργανισμοί. Όμως στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή δεν υπάρχει. Η συζήτηση είναι αν πήρε τα 100 ευρώ παππούς και γιαγιά με ένα εξευτελιστικό τρόπο. Αν δείτε τα δύο βίντεο τώρα που παίζουν τα διαφημιστικά, ο καθένας λέει τη μισή αλήθεια. Άμα ενώσετε όμως τα δύο βίντεο, θα δείτε ότι έχουν γίνει συνέχεια περικοπές. Αυτό που κρύβουν όμως είναι ότι δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα σε λίγα χρόνια, όπως και δεν θα έχουμε γιατρούς για το σύστημα υγείας. Σας αναφέρω ένα νούμερο. Προκηρύχθηκαν 30.000 θέσεις για τους γιατρούς, βρέθηκαν μόνο 9.000. Και σε πολλά μέρη δεν έχουμε γιατρούς, παρόλο ότι μπορεί να είναι τουριστικά μέρη και μπορεί να είναι άνθρωποι με χιλιάδες εκεί πέρα. Γιατί δεν έχουμε προβλέψει από το δικό μας σύστημα. Φεύγουν οι άνθρωποι και πάνε στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Αυστρία ή οπουδήποτε αλλού, και εμείς μένουμε χωρίς γιατρούς. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν θέλεις στο μέλλον να έχεις γιατρούς και να έχεις τα χρήματα να το κάνεις αυτό, δεν θα υπάρχουν οι γιατροί. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική προγραμματική να δούμε δηλαδή ποια είναι τα προβλήματά μας. Για όλους τους επιστήμονες και για τους νέους επιστήμονες και για τους καταξιωμένους διεθνούς επιστήμονες οι οποίοι φεύγουν από την χώρα πια. Η δική σας θέση ποια είναι? Το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, δείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλά στελέχη, συζητάμε πολύ συχνά με τις εταιρείες, με την οικονομία και λέει τα μεγάλα στελέχη φεύγουν γιατί θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα και τα μεσαία στελέχη δεν υπάρχουν γιατί και το σύστημα δεν βγάζει πια εξειδικευμένα στελέχη. Άρα εμείς ακόμα και τα πιο απλά πράγματα τίνουμε πλέον να τα κάνουμε με ανθρώπους που είναι απ' έξω.
ή δεν υπάρχουν καθόλου. Έχουμε τεράστια κενά. Ο δικός σας συνδυασμός έχει προτάσεις για τους επιστήμονες για να μείνουν αυτά τα μυαλά στη χώρα και να μπορέσουν στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν και άλλους και να μεταδώσουν τη γνώση τους εδώ? Καταρχήν, να σας πω και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι που είμαστε υποψήφοι στο συνδυασμό Πράσινη Αλληλεγγύη, δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο λέμε θεωρία. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί οι άνθρωποι που είμαστε εκεί, στο συνδυασμό Πράσινη Αλληλεγγύη, είναι άνθρωποι που το κάνουν πράξη. Δεν περιμένουμε δηλαδή να πούμε θα το κάνουμε αν μας δώσετε τη δύναμη να μπούμε στο κοινοβούλιο. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που τελειώνουν σπουδές γύρω από την ενέργεια. Δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν υπάρχουν και κατάλληλα εργαλεία αυτή τη στιγμή να μπορούμε να κάνουμε μαζικά και όχι σε επίπεδο 10, 20, 30.000 κτηρίων, να κάνουμε μαζικά ενεργειακή αναβάθμιση. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς της ΔΕΗ και πετρελαίου. Τι κάνουμε λοιπόν σαν κοινωνία, σαν χώρα, σαν πολιτική? Οι κυβερνήσεις δίνουν κάποια επιδόματα θέρμανσης, μεταφέρουν ένα κόστος του λογαριασμού σε άλλες ομάδες που έχουν να πληρώσουν για να αντιμετωπίσουν υποτίθεται ένα πρόβλημα όπως λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Όμως τι θα έπρεπε να κάνουμε? Να κάνουμε επενδύσεις εκεί. Δηλαδή να έχουν τα νοικοκυριά, να έχουν χρήματα ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Να μπορούν δηλαδή να πληρώνουν λιγότερα λεφτά σε λογαριασμό και να μπορούν να διαθέσουν. Το θεωρείτε ρεαλιστικό αυτό το σχέδιο? Μέσα στη χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για τέτοιες επενδύσεις? Υπάρχει χώρος μόνο για τέτοιες επενδύσεις, θα έλεγα. Να σας πω, σπαταλάμε κάθε χρόνο ετησίως περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδόματα τα οποία είναι πετρελαίου, για να έχουμε δικαιώματα να εκπέμπουμε διοξείδιο του άνθρακα που καταστρέφει το κλίμα και για να παράγουμε ενέργεια στα νησιά με ορυκτά καύσιμα. 2 δισεκατομμύρια είναι αυτά όλα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν παίρναμε ένα μικρό ποστό κάθε χρόνο, 500 εκατομμύρια και κάθε χρόνο, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα σπίτια. Ξέρετε, πολλά σχολεία, επειδή είμαι τώρα σε ένα πρόγραμμα που κάνουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και την κινητοποίηση των μαθητών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των προϋπολογισμών των σχολείων πάει για την ενέργεια. 150% από αυτά που παίρνουν από το κράτος. Αλλά και το σπίτι μας το βλέπουμε. Πληρώνουν πολλά για την ενέργεια. Και έρχονται και μας κοροϊδεύουν οι Γερμανοί, οι Φιλανδοί και λένε: μα εσείς πληρώνετε περισσότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς. Καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια. Και υπάρχει τεχνολογία. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε σπίτια παθητικής, δηλαδή παθητικά σπίτια, σπίτια που δεν χρειάζονται εξωτερική ενέργεια. Έχουμε τεχνολογία, έχουμε επιστήμονες. Δεν υπάρχουν οικονομικά εργαλεία. Σας αναφέρω απλό παράδειγμα που δεν θα έχει μεγάλο κόστος. Όλες αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να γίνονται με ένα συντελεστή ΦΠΑ 3% ή 6%. Θα μπορούσαν να γίνονται, λέτε. Άρα βεβαίως. Είναι το ερώτημα υπάρχουν αυτό, ευρωπαϊκοί γιατί δεν πόροι. Γίνονται. Γιατί δεν, μα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική προτεραιότητα. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο. Σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, σαν να μην συνέβη κρίση, βλέπετε πώς τσακώνονται τα κόμματα χωρίς προγραμματική στρατηγική, χωρίς λύσεις άμεσες για τον πολίτη, αλλά που θα εντάσσονται και σε μια νέα στρατηγική για την οικονομία. Ποιο είναι το οικονομικό μας παραγωγικό μοντέλο? Δηλαδή, για τη γεωργία, ποιο είναι το μοντέλο? Δηλαδή, μπορούμε όμως να έχουμε ποιοτικά προϊόντα, να τα συνδέσουμε αυτά τα προϊόντα με τον τουρισμό, να παράγουμε από υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων για να έχουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυτό που ονομάζουμε κυκλική οικονομία, αυτό που ονομάζουμε πράσινη χημεία. Είχαμε ένα ολόκληρο δίκτυο επιστημόνων στα πανεπιστήμια γύρω από την πράσινη χημεία. Έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες στα θέματα της κυκλικής οικονομίας. Δεν είναι όμως το κέντρο της συζήτησης. Λέτε λοιπόν το σχέδιο υπάρχει, τα εργαλεία υπάρχουν, δεν υπάρχει πολιτική για να γίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει βούληση. Θα έρθει λοιπόν απλά ο ψηφοφόρος και θα σας ρωτήσει. Εσείς αποχωρήσατε από τους οικολόγους πράσινους το 2014. Αποχωρήσατε με καρφιά, δηλαδή, ότι γινόντουσαν αγώνες για την καρέκλα και όχι αγώνες για όλα αυτά τα θέματα τα οποία εσείς μας αναφέρατε. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί οικολογικοί συνδυασμοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε αυτές τις ευρωεκλογές. Οπότε θα έρθει ο ψηφοφόρος και θα σας ρωτήσει τι σας κάνει διαφορετικό από τους άλλους. Καταρχήν, οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των Πράσινων Αλληλεγγύη είναι άνθρωποι που έχουν διανύσει μια διαδρομή προσωπική, έχουν αποδείξει ότι αν ήθελαν να ανταλλάξουν αυτά που κάνουν με μια καρέκλα, ήταν πάρα πολύ εύκολο να το κάνουν. Και εγώ προσωπικά θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να μπω και να προσχωρήσω και να πω τώρα, ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα κτλ. Όμως νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι βαθιές αλλαγές, ισορροπημένες δίκες, από δυνάμεις όμως που θα δείξουν ότι δεν ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη δικιά τους καρέκλα.
ότι δεν είναι αυτός σκοπός η καρέκλα. Δεν αρνιόμαστε να αναλάβουμε ευθύνες. Μην το σκεφτεί κάποιος έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι θα έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, ότι θα αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορούσα ποτέ να είμαι σε μια κυβέρνηση η οποία θα συζητάει έστω και την νομοποίηση αυθαιρέτων σε παράκτες ζώνες. Όταν ξέρουμε σήμερα ότι η κλιματική αλλαγή μας σωθεί να δημιουργήσουμε μια ζώνη άμυνας στις παραλίες. Δεν είναι μόνο πια για το θέμα της παραλίας ή του περιβάλλοντος. Είναι ότι θα γκρεμιστούν τα κτίρια, αυτά που, οι υποδομές που φτιάχνουμε πάνω στις παραλίες, θα γκρεμιστούν. Ήδη έχουμε μεγάλα προβλήματα από τη διάβρωση και είναι ανόητο να πηγαίνεις στην παραλία αντί να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις χώρο προς τα μέσα, να προστατέψεις τις υποδομές στην παραλία, να πηγαίνουμε να επιμένουμε ότι όλα πρέπει να γίνουν πάνω στην παραλία. Μα είναι εντελώς λάθος απόψη σχεδιασμού. Δηλαδή, σήμερα στα πανεπιστήμια πρέπει να διδασκόμαστε πώς κάνουμε παρεμβάσεις συνεργαζόμενοι με τη φύση. Αυτό που λέμε πράσινες υποδομές. Αυτό σήμερα διδάσκεται στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Είναι το κεντρικό στοιχείο της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Και ξέρουμε ότι αν δεν το κάνουμε, έχουμε τεράστιο κόστος. Ήμουνα στο Ρέθυμνο. Σε μια εκδήλωση συζητάγαμε με τον Δήμαρχο και με άλλους φορείς και συζητάγαμε τις ζημιές που έγιναν πρόσφατα μόνο στο Ρέθυμνο. 150 εκατομμύρια από τις πλημμύρες που έγιναν μόνο στο Ρέθυμνο. Έτσι, δηλαδή συμφέρει να στραφούμε σε πράσινες λύσεις, γιατί πλέον έχουμε την επιστημονική γνώση. Δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν. Δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς, μα τώρα τι μας λες να πάμε στα σπήλαια. Όχι, υπάρχουν σύγχρονες λύσεις με τη βοήθεια της επιστήμης, αλλά πρέπει όλα, το πανεπιστήμιο, η πολιτική, η δήμη, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ότι δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να μπορέσουμε να αμυνθούμε απέναντι σε ραγδαίες αλλαγές, σε ακραία καιρικά φαινόμενα που έρχονται, τα ζήσαμε. Τι έγινε στη Μάνδρα και στο Μάτι? Προφανώς ήταν ο συνδυασμός των λάθος επιλογών της πολιτικής και της συμπεριφοράς των πολιτών, να το πούμε, μαζί με ακραία φαινόμενα. Αυτό όμως είναι ο κανόνας πλέον, δεν είναι η εξαίρεση. Όταν πας και χτίσεις πάνω στα ρέματα, και αυτό συνεχίζεται ακόμα, δηλαδή η περιφέρεια προωθεί την τσιμεντοποίηση στη Ραφίνα, στον Ποδονύφτη, στη ρεματιά της Πικροδάφνης, σε πολλά άλλα μέρη. Δηλαδή ακόμα συνεχίζουμε, ακόμα και στη Μάνδρα, για εγκυβωτισμό μιλάμε. Αντί να πούμε ποιο είναι το μοντέλο σήμερα, το μοντέλο είναι φυσικά συστήματα τα οποία θα απαλύνουν, αν θέλετε, τις πλημμύρες και τα ακραία φαινόμενα. Αυτό θέλει και τεχνογνωσία, αλλά θέλει και νέα πολιτική σκέψη. Θέλει και εκπαίδευση των μηχανικών. Θέλει και τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να διδάσκεται ακόμα ο αρχιτέκτονας στην αρχιτεκτονική σχολή, αλλά να μην μαθαίνει για τα παθητικά κτίρια. Να μαθαίνει ότι τα κτίρια πλέον είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν λέω ότι θα γίνει στο μέλλον. Είμαστε υποχρεωμένοι να χτίζουμε τα κτίρια ώστε να μην χρειάζονται εξωτερική ενέργεια. Οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα των ανώσιμων πηγών ενέργειας. Έρχονται μηχανικοί ακόμα της ΔΕΗ και λένε: μα δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω από 30% ενέργεια, λέει, από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματα τα ηλεκτρικά. Μα πρέπει να αλλάξουμε τα δίκτυα. Εδώ, χώρες όπως είναι η Γερμανία, υπάρχουν μέρες που 120% της ενέργειάς τους είναι από ανανεώσιμες πηγές. Και λειτουργεί θαυμάσια. Αυτό σημαίνει όμως τεχνολογία IT, δηλαδή πληροφορική, σημαίνει παρεμβάσεις και αλλαγές στο θέμα των ενεργειακών δικτύων. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι ενώ χρειάζεται να ανανεώσουμε τα δίκτυά μας, να γίνουν σύγχρονα, να αντέχουν πλέον 100% ΑΠΕ, γιατί το έχουμε υπογράψει αυτό. Δεν είναι ότι το λέμε η πράσινη αλληλεγγύη, το λέει ο Χρυσόγελος. Είναι ότι έχουμε υπογράψει ότι το 2050 έχει τελειώσει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Στο Παρίσι αυτό κάνανε οι κυβερνήσεις, υπέγραψαν. Άρα αν είναι σοβαρές, θα πρέπει να το σχεδιάσουν. Δεν μπορεί να λένε ότι συνεχίζουμε εμείς ακόμα να φτιάχνουμε δίκτυα να μεταφέρουμε το πετρέλαιο. Δηλαδή, εμείς το 2030 ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε δίκτυα τα οποία θα πρέπει να τα καταργήσουμε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και επειδή πάντα μία κουβέντα για τις ευρωεκλογές γίνεται έχοντας κανείς στο μυαλό του ίσως και κακά τα ψέματα περισσότερο τις εθνικές εκλογές, αντιλαμβάνομαι ότι θα κατεβείτε στις εθνικές εκλογές και θα κατεβείτε αυτόνομοι, όχι με σύμπραξη. Αυτό είπαμε ανοιχτά από το φθινόπωρο του 2018. Ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πράσινος χώρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, δεν μπορεί, κοιτάξτε τώρα, οι πολίτες έχουν βαρεθεί να βλέπουν ανθρώπους να πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο, μία φορά εμφανίζονται έτσι, μετά να πηγαίνουν κάπου αλλού. Την πατήσαμε κι εμείς με τη Δημάρ, γιατί είπαμε να συνεργαστούμε, αλλά να συγκροτήσουμε ένα αυτόνομο χώρο της πράσινης αριστεράς. Όχι να πάμε να υποστηρίξουμε τη Δημάρ. Μετά το μισό κομμάτι πήγε στο Πασόκ, το άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να τελειώνουν. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές ομάδες, πολιτικά κόμματα που έχουν ταυτότητα. Αν θέλουν να συνεργαστούν,
συνεργαστούν, θα πρέπει να συνεργάζονται στη βάση προγραμματικής συμφωνίας. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν μας ενδιαφέρουν οι εθνικές εκλογές, τα ίδια πράγματα θα λέμε, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε το τοπικό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε, είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα σήμερα από την ανεργία μέχρι το ασφαλιστικό, την κοινωνική πολιτική, την παγκοσμιοποίηση, τα διεθνή προβλήματα ή το κλίμα, που αν δεν δουλέψουμε σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα, δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή, αυτοί που είναι σήμερα οι λαϊκιστές, εθνικιστές, που λένε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γυρίσουμε στα κλειστά σύνορα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή, ποια χώρα, ούτε η Βρετανία, με το Brexit, βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί μια χώρα που ήταν και αυτοκρατορία μέχρι πριν από λίγα χρόνια να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα, ούτε η Γερμανία. Ούτε καμία χώρα μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Θέλουμε κλίμακες, όπως είναι η Ευρώπη, αλλά θέλουμε να αλλάξει και το ευρωπαϊκό σπίτι μας. Αλλά πρέπει να το πιστέψουμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας και όπως είμαστε από ένα τόπο, είμαστε όμως και σε μια περιφέρεια, είμαστε και μια χώρα, το επόμενο επίπεδο είναι η Ευρώπη μας. Σε αυτή την Ευρώπη όμως χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά. Σε αυτό το ευρωπαϊκό σπίτι που λέτε υπάρχει και ένα τρομακτικό φάντασμα και είναι αυτό της ακροδεξιάς. Ναι, φανταστείτε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάνε διάφορα ακροδεξιά εγκληματικές οργανώσεις όπως είναι τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή. Άλλοι διάφοροι οι οποίοι πουλάνε βιβλία, δεν ξέρω τι, οι οποίοι θέλουν να πάνε εκεί πέρα για να το κάνουν μπάχαλο. Να εκλεγούν ακροδεξιοί και ρατσιστές. Το μόνο όργανο που ήταν κοντά στους πολίτες ήταν ανοιχτό στις αλλαγές γιατί. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται μένα από μια χώρα, αλλά δουλεύουν ως πολιτικές ομάδες και οι πολιτικές ομάδες μεταξύ τους πρέπει να διαβουλεύονται. Δεν υπάρχει το μίσος, ο πόλεμος που βλέπουμε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά για να κάνεις μια νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να πείσεις την πλειοψηφία. Εγώ, που ήμουν από μια μικρή χώρα, από μια μικρή ομάδα, ήμουν εισηγητής σε θέματα πολύ σημαντικά, όπως είναι τα ταμεία συνοχής ή στα θέματα στρατηγικής για τη θάλασσα ή για τα πλαστικά. Όμως έπρεπε να πείσω τους άλλους. Έπρεπε δηλαδή. Και οι άλλοι, όταν αντίστοιχα έπρεπε να περάσουν τα δικά τους, να πείσουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, με διατυπώσεις πολιτικές, με προγράμματα. Και εκεί πια βλέπεις ότι μπορείς να επηρεάσεις. Και αυτό είναι που λείπει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και στο θέμα διεθνών θεμάτων ή με τη γειτονική χώρα ή στα θέματα του μνημονίου, της κρίσης, δεν υπήρξε ποτέ ένας σοβαρός πολιτικός διάλογος και με την κοινωνία μέσα, όχι μόνο με τα κόμματα. Και να δούμε, αυτό είναι το πρόβλημα και τι προτείνει ο καθένας. Όχι να στοχεύσουμε στην αποτυχία του άλλου, γιατί η αποτυχία του άλλου σημαίνει ότι αποτυχάνουμε και σαν χώρα. Για το πρόβλημα το προσφυγικό, της προσφυγικής κρίσης, είναι η μικρή χώρα, όπως είπατε, η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ από αυτή την κρίση. Για το μεταναστευτικό. Η θέση του δικού σας κόμματος. Κοιτάξτε, το 2011 ξέραμε ότι οι χώρες είχαν υπογράψει να προετοιμαστούν για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, τότε η ΗΠΑ Τερμοστία του ΕΕ για τους πρόσφυγες και καλές χώρες και είχαν δεσμευτεί όλες οι χώρες να προετοιμαστούν για κάτι τέτοιο. Το 2011, λοιπόν, μετά από λίγο, εγώ ανέλαβα ευρωβουλευτής και έστειλε επιστολές στην τότε ηγεσία πολιτική, μόνο που δεν με έβρισαν. Γιατί ρώτησα ποια είναι η προετοιμασία μας. Ήξερα λοιπόν ότι πολλές χώρες, όπως η Σουηδία. Το 2011 όταν έγινε αυτό, κάνανε το σχέδιό τους και είπανε «Αυτή είναι η χώρα μας, αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε, αυτοί οι άνθρωποι θα ασχοληθούν με το θέμα» και ήταν έτοιμοι. Εμείς ξαφνικά συνειδητοποίησαμε το πρόβλημα όταν άνοιξαν οι πόρτες. Μα πρόσφυγες πάντα υπήρχαν. Δεν είχαμε πολιτική για το προσφυγικό, δεν είχαμε πολιτική ένταξη, δεν είχαμε πολιτική τι κάνουμε. Εγώ ήμουν περιφερειακός συμβούλος την ίδια περίοδο στο Νότιο Αιγαίο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές και πριν τη μεγάλη κρίση να πω στο Περιφερειακό Συμβουλίο: «Μα από εδώ τα νησιά θα περάσουν. Ελάτε να το συζητήσουμε, να δούμε τι κάνουμε, ποια είναι η προετοιμασία. Τι θα γίνει ξαφνικά άμα έρθουν μεγάλα κύματα». Μα ξέρουμε ότι είναι απέναντι. Στην Τουρκία ξέρουμε ότι από την Συρία φεύγουν 10 εκατομμύρια. Μπορεί να τα αντέξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να τα αντέξει αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί, κοιτάξτε, πόσοι είναι οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Ευρώπη, είναι 4-5 εκατομμύρια. Μα πάντα υπήρχαν αυτοί οι πρόσφυγες. Πολιτικά το λάθος Ευρώπης ήταν δεν ξεκίνησε οργανωμένα να υποδεχτεί, αλλά κυρίως και να εντάξει τους πρόσφυγες. Μερικές χώρες το κάνανε. Για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Περάσανε πολλοί Σύριοι οι οποίοι ήταν γιατροί. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε αραβόφωνους γιατρούς. Είναι γύρω στους 400-500. Η δικιά μας πρόταση ήταν αυτοί οι γιατροί να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς που έρχονται από αραβόφωνες χώρες, παράδειγμα, mm-hmm. και να τους εντάξουμε στο σύστημά μας, αφού δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς σήμερα. Μάλιστα. Και να τους εντάξουμε στα νησιά, στις ορεινές περιοχές, όπου δεν πάνε εύκολα οι γιατροί μας. Έτσι.
θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θα βρίσκαν ένα φιλόξενο μέρος, θα ήταν σε μια κουλτούρα που ήταν πολύ πιο κοντά στη δικιά τους, θα ήταν κοντά στη χώρα τους, κάποια στιγμή πιθανά θα θέλανε να επιστρέψουν και θα μπορούσαν να έχουν δίπλα τους συμπαραστάτες τους και, αν θέλετε, και βοηθούς, ανθρώπους που έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, αλλά μερικά χρόνια πριν. Το ίδιο ισχύει για τεχνίτες. Άμα πάτε και μιλήσετε με τεχνίτες, θα σας πούνε ότι σε πάρα πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν πλέον οι τεχνίτες. Οι μεταλλουργοί, οι ξυλουργοί, οι καλλιτεχνικοί, οι ξυλουργικοί κτλ. Περάσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν, το ένα είναι η προστασία του πρόσφυγα ως άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη χώρα του επειδή ξαναγκάζεται. Όχι επειδή ήθελε να πάει διακοπές με τη βαλίτσα του. Οι άνθρωποι είναι καταστραμμένοι, έχουν σκοτωθεί μέλη των οικογενειών τους, έχουν πουλήσει την περιουσία τους για να φύγουν ή έχουν καταστραφεί. Άρα το ένα είναι αυτό που επιβάλλει η διεθνής νομοθεσία, αλλά και το έχουμε ζήσει εμείς σαν χώρα. Πόσες φορές δεν ήμασταν πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και πρόσφυγες και από τη Μικρά Ασία και από άλλες περιοχές. Το δεύτερο είναι όμως πρέπει να δούμε ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν οι ικανότητες, οι δεξιότητες που χρειάζεται μια κοινωνία. Αλλά δεν πρέπει να τους περιθωροποιεί, να τους αφήνει στην άκρη. Πρέπει να οργανώσει τη γλώσσα. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο, ότι είναι και εύκολη η αφομοίωσή τους? Κοιτάξτε, η ένταξη, δεν θα έλεγα αφομοίωση, η ένταξη. Παράδειγμα, έχω πολλές φορές πει σε πανεπιστήμια που έχουν σπουδές μεσογειακές. Γιατί δεν εντάσσουμε κάποιους ανθρώπους για ένα μεταβατικό διάστημα ενός-δύο χρόνων να μάθουν τη γλώσσα, να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πανεπιστήμιο και να συνεισφέρουν σε αυτές τις σπουδές. Έχω επισκεφθεί πανεπιστήμια στη Γερμανία. Για ένα χρόνο προετοιμάστηκαν το σύστημα το εκπαιδευτικό, οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές, δώσαν το δικαίωμα σε 1-2 χρόνια να μπορούν να παρακολουθήσουν με τα δικαιώματα ενός φοιτητή, αλλά χωρίς να έχει το στάτους του φοιτητή. Γιατί και λογικό είναι. Μέχρι να μάθουν τη γλώσσα, μέχρι να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξετάσεις, τότε ναι, okay, αλλά μετά πρέπει να μπουν κανονικά και να φοιτητές όπως είναι οι Γερμανοί, οι Έλληνες στα γερμανικά πανεπιστήμια. Σε αναφέρω ένα πράγμα με σόκαρε, θετικά με σόκαρε όμως. Σε μια φίλη που φιλοξενεί ανθρώπους, γιατί στη Γερμανία έχουν και δυνατότητα να μένουν σε σπίτια και το κράτος δίνει χρήματα ώστε να μην μένουν σε κάμπ κτλ., αλλά μπορούν να μένουν σε σπίτια. Υπήρχε ένας νέος άνθρωπος από το Αφγανιστάν, ο οποίος σπούδαζε και ταυτόχρονα βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Και ρώτησα, τι σπουδάζεις? Μου λέει, ιατρική. Και τον ρώτησα και λέω, ιατρική, είχες τελειώσει το Αφγανιστάν? Όχι, μου λέει, δεν έχω τελειώσει το δημοτικό. Τρελάθηκα, λέω, δεν κατάλαβα κάτι καλά. Και ρωτάω τη φίλη μου, τη γνωστή μου, και μου λέει, όχι, όντως έτσι είναι. Δούλεψε σκληρά, έμαθε τη γλώσσα και κάλυψε τα κενά της γνώσης και σήμερα σπουδάζει στο δεύτερο έτος ιατρικής Γερμανίας. Που σημαίνει ότι εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε το σύστημά μας ευέλικτο και να το κάνουμε αποτελεσματικό προς όφελος και της δικιάς μας κοινωνίας. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να το βλέπουμε ότι είναι μόνο για τους πρόσφυγες. Εγώ θέλω να το βλέπω ότι υπάρχει απουσία μιας καινοτόμας πολιτικής που θα ωφελήσει και τους πρόσφυγες και την ελληνική κοινωνία. Πόσες νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από κοινού? Πρόσφυγες και άνεργοι Έλληνες και μετανάστες, παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών, να κάνουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, γιατί υπάρχει μια ζωντάνια, μια δυναμική σε αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν ότι πρέπει να ξεφύγουν από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία δημιουργήθηκαν. Όπως οι Έλληνες που πήγαν και μεγαλούργησαν σε πολλές χώρες. Γιατί? Γιατί είχαν τη διάθεση ως μετανάστες να πετύχουν. Το ίδιο είναι υπάρχει εδώ. Όταν όμως εμείς τους πετάμε στον δρόμο, τους βλέπουμε απλώς σε μια πλατεία, τους λυπόμαστε, τους δίνουμε απλώς ένα ρούχο και δεν δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία μαζί με τους Έλληνες, τότε χάνουμε όχι μόνο τη στρατηγική μας για τους πρόσφυγες, αλλά και για τους Έλληνες. Γιατί ακριβώς η απουσία στρατηγικής για το πώς μπαίνουν οι άνεργοι, οι περιθωριοποιημένοι στην Ελλάδα ξανά στην κοινωνία και στην οικονομία, είναι αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολιτική και για τους προσφυγικό. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω στον εαυτό μας. Κύριε Χρυσόγερη, θέλω να σας επιστρέψω στο θέμα των συνεργασιών. Βεβαίως. Γιατί είπατε τα μαθήματά μας από τη ΔΙΜΑΡ τα πήραμε. Άρα σε ένα ενδεχόμενο μετά τις εκλογές, πού θα βλέπατε να έχετε κάποιες συνεργασίες οι οποίες δεν θα πέρναγαν τις δικές σας κόκκινες γραμμές? Σε ποιους θα νιώθατε πιο κοντά? Ναι, πρέπει να διανύσουμε. Χαίρομαι γιατί θεωρείτε δεδομένο ότι θα είμαστε στο Κοινοβούλιο. Πρώτα, θέλουμε να είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα κόμματα, αν υπάρχει μια ισχυρή πράσινη παρουσία που είναι αυτόνομη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμέσως έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Εγώ το έζησα ως ευρωβουλευτής, συζήτησα με πάρα πολλά μελητήρια, φορείς, γιατί ταξίδευα σε όλη την Ελλάδα και είδα ότι οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
Αλλά αυτό πρέπει να το δείχνεις και ως πολιτική δύναμη. Μπείτε, δεν μπείτε όμως. Το δεύτερο επίπεδο είναι. Υπάρχει ένα σχέδιο από πριν. Καθένας ξέρει τον χώρο του, τον οριοθετεί και έτσι αντιλαμβάνεται και τις ενδυνάμει συνεργασίες. Ναι. Πού θα μπορούσε να βρει κάποια σύγκληση απόψεων, ναι, και πού δεν θα μπορούσε να βρει. Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι αν δεν έχεις τη δικιά σου κοινοβουλευτική ομάδα, μιλώντας τώρα για τις εθνικές εκλογές, δεν μπορείς να επηρεάσεις εύκολα. Αν οι πολίτες θέλουν να επηρεάσουν τις πολιτικές, πρέπει να ενισχύσουν εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι σε θέση να αλλάξουν την πολιτική. Αλλιώς, μέσα, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά το είδαμε και τελευταία με τους οικολόγους πράσινους, ενσωματώθηκαν. Γιατί είναι εξαρτημένοι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τους έβγαλε βουλευτές. Δεν βγήκαν μόνοι τους. Άρα είναι εξαρτημένοι. Δεν μπορεί να παρτηθεί από την κυβέρνηση. Έτσι, γιατί λέει, μα με έβγαλε βουλευτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε λοιπόν, αν υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία, αυτή να είναι γιατί με τις δικές μας δυνάμεις εκπροσωπούμε στο κοινοβούλιο και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κοινό εκλογικό, πολίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις ιδέες. Γιατί τότε μπορεί να διαπραγματευτείς με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όπως τώρα οι πράσινοι αλλάξανε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, αλλάξαν όλο το πολιτικό πεδίο. Τώρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα και σε ορισμένα κρατήδια είναι το πρώτο κόμμα. Δεν σας αναφέρω τώρα ότι στη Βαυαρία που ήταν η συντηρητική τέλος πάντων η δεξιά, οι πράσινοι αποδιοργάνωσαν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή πήρανε και από τους χριστιανοκοινωνιστές και από τους αλληλοδημοκράτες και σε ορισμένες πόλεις έγιναν η πρώτη δύναμη, ακόμα και στη Βαυαρία, στο Μόναχο είναι η πρώτη δύναμη. Στις μεγάλες πόλεις είναι η πρώτη δύναμη. Και τώρα υποθέτουν όλοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ότι μπορεί να είναι στο 20% το δεύτερο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι πείσαν την κοινωνία. Μάλιστα. Και εκεί που ήταν ακόμα, που και έμεινε έξω από τη Βουλή, ξέρετε, θυμάστε ίσως ότι μείναν και έξω από τη Βουλή, τώρα όμως είναι ακόμα που αλλάζει τη στρατηγική συνολικά της χώρας. Αυτό θέλουμε και εμείς να κάνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το άλμα στην Ελλάδα, γιατί έχει οριμάσει ο κόσμος, έχει απογοητευτεί από την πολιτική όπως γίνεται. Δοκίμασε τα πάντα. Δεν έχει κάτι άλλο να δοκιμάσει, εκτός από τους πράσινους. Κύριε Χρυσόγερη, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί ολοκληρώθηκε αυτός ο χρόνος των 45 λεπτών που δίνει η δημόσια τηλεόραση το βήμα στους εκπροσώπους. Να σας ευχαριστήσω που παρουσιάσατε τις απόψεις του συνδυασμού Πράσινη Αλληλεγγύη και βεβαίως να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.